Κόλαφο η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων. Το πρόγραμμα παρέμεινε σαθρό μέχρι τέλου, επισημαίνει ο Δησία Μιχαηλίδη στην έκθεση που καλύπτει 192 σελίδε και παραθέτει μεταξύ άλλων στοιχεία για 65 περιπτώσει πολιτογραφήσεων προσώπων που όχι απλώ δεν πληρούσαν τα κριτήρια για εξασφάλιση Κυπριακού Διαβατηρίου, αλλά σχετίζονταν ή είχαν καταδικαστεί για παράνομε υποθέσει στο εξωτερικό. Εκτό από τι περιπτώσει πολιτικά προσώπων, καταγράφονται περιπτώσει ατόμων που σχετίζονται με κατάχρηση και διαφθορά με ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Υποθέσει που σχετίζονται με τα Paradise Papers ή τα Panama Papers, με διακίνηση ναρκωτικών, ακόμη και με τρομοκρατικέ ενέργειε, καταδίκη σε φυλάκιση και πλαστογραφία. Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Από τι 3.517 περιπτώσει προσώπων που πολιτογραφήθηκαν ω επενδυτέ, υπήρξε πολύ μεγάλο αριθμό πολιτογραφήσεων που δεν πληρούσε τα ενισχύ κριτήρια. Επιπλέον, 3.810 τουλάχιστον πρόσωπα πολιτογραφήθηκαν ω συγγενεί των επενδυτών, χωρί να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση στο σχετικό νόμο. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, σε πολλέ περιπτώσει αποκρύβονταν στοιχεία από το Υπουργικό Συμβούλιο που είτε θα έπρεπε να οδηγούσαν στην απόρριψη των αιτήσεων, είτε να προβληματίσουν το Υπουργικό Συμβούλιο. Η μη κοινοποίηση στο Υπουργικό Συμβούλιο των γεγονότων και πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στο σημείωμα που ετοιμάζει ο ορμόδη λειτουργό, είτε με την επισύναψη αυτούσιου του σημειώματο, είτε με την ετοιμασία άλλου με ανάλογο περιεχόμενο. Είναι μεμτή και παράνομη, αφού στερούσε ουσιώδη πληροφόρηση από το όργανο που είχε την αποφασιστική αρμοδιότητα. Το Υπουργικό, μάλιστα, προχώρησε στην έγκριση αριθμού αιτήσεων, ενώ γνώριζε ότι δεν πληρούνταν τα σχετικά κριτήρια, κυρίω επενδυτικά. Αποφάσει που οδήγησαν στην απώλεια σημαντικών εσόδων από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπω 200 εκατομμύρια από το ΦΠΑ και 25 εκατομμύρια από την μη εισπραξή τελών. Διαπιστώθηκε επίση η απώλεια τεράστιου ύψου δημοσίων εσόδων από την παράνομη χρήση του μειωμένου Καθώ και από τι πολιτογραφήσει χιλιάδων προσώπων, χωρί να προβούν στι ανάλογε επενδύσει. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονό ότι αγορέ ακινήτων τη τάξη του 1,1 δισεκατομμυρίου έχουν ακυρωθεί, ενώ αγορέ ακινήτων τη τάξη των 3,5 δισεκατομμυρίων ενδεχομένω να μην έχουν υλοποιηθεί και είναι υψηλού κινδύνου να ήταν εικονικέ. Με τον Γενικό Ελεγκτή να τονίζει την ανάγκη πλήρου ελέγχου ω προ το κατά πόσο οι πολιτογραφηθέντε διατηρούν την επένδυσή του. Η Ελεγκτική υπηρεσία κάνει λόγο για κενά και αδυναμίε του συστήματο αλλά και για κατάχρηση εξουσία από συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ επισημαίνει την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί εντό και εκτό Κύπρου, η οποία επιδεινώθηκε μετά τα δημοσιεύματα και τα βίντεο του ξένου τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera. Δυστυχώ φαίνεται ότι η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί εντό και εκτό Κύπρου ω προ την εφαρμογή του προγράμματο ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μια σαθρή κατάσταση, ενδεχομένω μία απαλλαγμένη ακόμη και φαινομένων διαφθορά και άλλων εικόνα δικημάτων. Θεωρούμε αξιοσημείωτο ότι ουσιαστικά η σαθρότητα του προγράμματο παρέμεινε σχεδόν αναλύωτη μέχρι την κατάργησή του. Η ελεγκτική υπηρεσία κρίνει πω οι αρνητικέ επισημάνσεις τόσο τη ίδια όσο και τη ερευνητική επιτροπή μπορούν να βοηθήσουν στην άρση τη αρνητική εικόνα τη Κύπρου μόνο εάν υπάρξει αναγκαία λογοδοσία. Πρώτα θα μελετήσει την έκθεση του Γενικού Ελεκτήρου.